Κοινωνιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΟΠΕΚΑ δηλαδή, που είναι ο καθολικός διάδοχος, με συγχωρείτε, του ΟΓΑ. Καλημέρα σας, κύριε Πλιάκη. Καλημέρα σας, κυρία Μιχελιδάκη. Καλημέρα και στον κύριο Λασκαράντο και στον κύριο Μετζάνη. Καλημέρα και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, σήμερα έχει ανακοινωθεί ότι πληρώνεται το επίδομα παιδιού. Σε πόσους θα καταβληθεί και ποιο είναι το τελικό κονδύλι? Έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ σε ορισμένες τράπεζες και σήμερα ολοκληρώνεται και σε όλες τις υπόλοιπες. Το συνολικό κονδύλι είναι 161 εκατομμύρια και κάτι περισσότερο. Είναι η πρώτη φορά που δίνουμε με το νέο μοντέλο το οικογενειακό επίδομα. Το οποίο είναι αυξημένο. Είναι αυξημένο. Θα σας πω. Επιτρέψτε μου μόνο να πω κάτι άλλο γιατί γίνονται κάποιες παρανοήσεις. Μέχρι πέρσι δινότανε κάθε τρίμηνο. Φέτος θα δίνεται κάθε δίμηνο. Δίνουμε λοιπόν σήμερα τη δόση του πρώτου διμήνου. Και είναι από εδώ και μπρος, διμηνιαίες δόσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Πλιάκη? Έξι δόσεις, κάθε δύο μήνες θα δίνεται στο τέλος δηλαδή του Μαΐου, περί της 25 Μαΐου θα δώσουμε την επόμενη δόση. Επίσης δώσαμε το 100%, ενώ πέρσι δινότανε το 50% στην πρώτη δόση με τη μορφή της προκαταβολής. Σε πόσες οικογένειες πάει τώρα αυτό, κύριε Πλιάκη? Ακριβώς. Πηγαίνει σε 727.000 οικογένειες, κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι περισσότερες από ό,τι δοθήκανε πέρσι στην αντίστοιχη περίοδο. Υπολογίζοντας τα ποσά που δώσαμε πέρσι και τα συγκρίνοντας αυτά με το φετινό ποσό, προκύπτει ότι το μέσο οικογενειακό επίδομα ανά οικογένεια είναι αυξημένο κατά 43%. Δηλαδή, αν πούμε ένα παράδειγμα, να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο να μας καταλάβει. Το παρακολούθησα χθες εδώ στο δελτίο το δικό μας, στο κεντρικό δελτίο στις 9. Εάν υπάρχει μια οικογένεια με ένα παιδί και εισόδημα 10.000, το επίδομα αυτό... Από 40 ευρώ γίνεται 70 ευρώ. Στο σύνολό του από 480 ευρώ πάει στα 840 ευρώ. Το ετήσιο είναι αυτό. Το ετήσιο. Το μηνιαίο είναι αυτό που σας είπα εγώ, 70 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί. Ωραία. Η νέα αρχιτεκτονική τώρα, μέχρι πέρσι υπήρχαν δύο. Ένα το ενιαίο επίδομα και ένα το ειδικό που το έπαιρναν οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι. Τώρα έχει αλλάξει η αρχιτεκτονική. Ξεκινάμε από τα 70 ευρώ για το ένα παιδί, πηγαίνουμε στα 140 για τα δύο παιδιά και από εκεί και πέρα πολλαπλασιάζεται το ποσό και γίνεται άλλα 140 για το τρίτο παιδί, δηλαδή η τρίτεκνη οικογένεια είναι σαν να έχει τέσσερα παιδιά, άλλα 140 για το τέταρτο παιδί, δηλαδή η οικογένεια με τέσσερα παιδιά είναι σαν να έχει έξι παιδιά και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Η καταβολή, να κάνω μια ερώτηση στην τηλεθεατή, η καταβολή γίνεται με βάση τη φορολογική δήλωση αυτόματα ή χρειάζεται αίτηση? Όχι, χρειάζεται αίτηση. Πολύ σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Γιατί προκύπτουν και σε εμάς έρχονται τηλεφωνήματα και πρέπει λίγο να τα διευκρινίσουμε στους τηλεθεατές και στους δικαιούχους. Μάλιστα. Η καταβολή πάντα γινότανε με το πόσοι είχαν δικαιωθεί του επιδόματος αυτού την προηγούμενη δόση, δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου του 2017. Με βάση αυτούς οι οποίοι είχαν δικαιωθεί το επίδομα αυτό με τη φορολογική δήλωση που είχαν κάνει το 2017, ναι, βγαίνουν ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Όμως εμείς, για να μην έχουμε αχρεωστήτως καταβληθήσεις δαπάνες, ναι, έχουμε κάπως περιορίσει τα παιδιά που είναι σε οριακές περιπτώσεις. Αυτά δηλαδή τα οποία, παραδείγματος χάρη, περάσαν στο πανεπιστήμιο, που δικαιούνται να συνεχίζουν να το παίρνουν το επίδομα αυτό, αλλά εμείς δεν το ξέρουμε, θα πρέπει να έρθει να το δηλώσει ο γονιός. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνει με τη νέα πλατφόρμα τύπου Α21. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω η οποία τώρα, θα ανοίξει. Προσέξτε αυτό που θα σας πω, θα ανοίξει, ναι, αμέσως μετά το άνοιγμα των φορολογικών δηλώσεων και μέχρι το τέλος Απριλίου εκτιμούμε ότι θα λειτουργεί παράλληλα. Όπου εκεί θα πρέπει να, εκεί θα πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι διορθώσεις, mm-hmm, όπως επίσης και μιας άλλης μορφής διορθώσεις
που έχουμε ήδη επισημάνει, επειδή τώρα διασταυρώνονται όλες οι βάσεις δεδομένων, έχουν διαπιστωθεί διαφορετικά άμκα σε σχέση με τα αντίστοιχα ΦΜΗ. Είχε παρατηρηθεί και με το κοινωνικό μέρισμα. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι και να τις κάνουν τώρα με τη νέα δήλωση τύπου Α21 η οποία θα γίνει προς το τέλος Απριλίου. Κύριε Πλιάκη, να ρωτήσω κάτι ακόμη. Άκουσα ότι θα δοθούν και αναδρομικά σε κάποιους. Ναι, στη σημερινή μας πληρωμή, πέραν από τους 727.000 οικογένειες που θα πάρουν το επίδομα για το 18, πληρώνονται άλλες 43.500 περίπου οικογένειες για αναδρομικά οικογενειακού επιδόματος, τα οποία για λόγους που είναι, δεν είχαν τα κατάλληλα δικαιολογητικά, αλλά τα έφεραν οι άνθρωποι κάποια στιγμή, δικαιώθηκαν να πάρουν αναδρομικά το οικογενειακό επίδομα. Και αυτό καταβάλλεται σήμερα μαζί με την πληρωμή αυτή. Μάλιστα. Είναι περί τα 25 εκατομμύρια μέσα στην πληρωμή τη σημερινή που αφορούν αναδρομικά κυρίως του 2017 αλλά και παλιότερων ετών. Ωραία. Κύριε Πλιάκη, μισό λεπτό. Έχουμε καμιά ερώτηση εδώ από τους τηλεθεατές στο επίδομα παιδιού, γιατί να περάσουμε λίγο και στα αναπηρικά, αν έχουμε ολοκληρώσει με αυτό. Ενοχάλη, για τις ημερομηνίες ρωτάει ο κόσμος. Πότε θα γίνει η καταβολή, αν θα υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία ή αν αυτή θα είναι. Κατά περίσταση. Όχι, όχι. Πολύ σύντομα θα πάμε σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Εμείς, κοιτάξτε, ο νόμος Θα σας πω. Ο νόμος που ψηφίστηκε έλεγε ότι πρέπει να πληρώσουμε μέσα στο Μάρτιο. Το καταφέραμε. Πληρώσαμε μέσα στο Μάρτιο, παρά του ότι υπάρχει και το σύστημα Δίας έχει κάποιες δυσκολίες αυτές τις μέρες λόγω του Καθολικού Πάσχα. Παρόλα αυτά, με μεγάλη προσπάθεια και ευχαριστώ όλο το προσωπικό και του ΟΠΕΚΑ και της ΙΔΙΚΑ, καταφέραμε και πληρώσαμε. Η επόμενη πληρωμή θα γίνει στις 25 Μαΐου. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε και αυτή την ημερομηνία. Και από εκεί και πέρα θα πηγαίνει κάθε δίμηνο στην 25 του μηνός, του μήνα. Μάλιστα. Ανάλογα βέβαια αν είναι Σαββατοκύριακο. Κύριε Πλιάκη, έχετε πολλά θέματα. Πάμε λίγο και στα αναπηρικά επιδόματα. Επιτρέψτε μου κάτι, γιατί υπάρχουν απορίες για τους γονείς και θέλουμε λίγο να τους βοηθήσουμε. Να δώσουμε δύο τηλέφωνα. Παρακαλώ. Αν και δεν έχουμε πλήρως την εικόνα, γιατί δεν έχει μπει το νέο σύστημα σε πλήρη λειτουργία. Αν θέλετε να ενημερώσετε, είναι το 213 1519 502. 213 1519 502 ή 213 1519 116. Μάλιστα, ή 2, 13, 15, 19, 116 υπάρχουν άνθρωποι να απαντούν σε αυτές τις γραμμές. Υπάρχει αρκετό προσωπικό ή θα μπούμε σε ταλαιπωρία, σε αναμονή. Όχι, όχι, όχι. Είμαστε όσο μπορούμε καλύτεροι σε αυτό το. Δεν είμαστε τέλειοι, αλλά προσπαθούμε γιατί ξέρουμε ότι είναι ευαίσθητο το θέμα. Γι' αυτό και κάναμε την προσπάθεια να πετύχουμε το στόχο. Κύριε Πλιάκη, δεν είναι μόνο ευαίσθητο, κύριε Πλιάκη, να μην πάρει ο κόσμος τηλέφωνο και περιμένει μισή ώρα και ταλαιπωρείται. Δεν έχει να πάρει τα χρήματα, να ταλαιπωρηθεί και από πάνω, είναι κρίμα. Ναι, το προσπαθούμε για το όσο γίνεται καλύτερο. Και όσο σας έχουμε εδώ, κύριε Διοικητά, να πούμε και εμείς τους τρόπους επικοινωνίας για να έρθουν τα ερωτήματα. Απευθείας papakiert.gr και αλφαπικενό αποστολή στο 54160 για τα SMS. Θα επαναλάβουμε και τα δικά σας τα τηλέφωνα. Θα επαναλάβουμε τα τηλέφωνα. 2-13-15-19-502, 2-13-15-19-116. Μας τα γράψανε και από το κοντρό. Και αν θέλετε, και το site μας, είναι opk.gr. Εντάξει, τα κάνουμε όλα ηλεκτρονικά βεβαίως, σας μιλάμε και με κανέναν άνθρωπο καμιά φορά, γιατί νιώθουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, ξέρετε. Νομίζω και ότι προσπαθούμε για το καλύτερο. Κύριε Πλιάκη, ελάτε λίγο τώρα να συνεχίσουμε. Πείτε μας λίγο ποια είναι η πρόβλεψη και ποιος είναι ο σχεδιασμός για τα αναπηρικά επιδόματα, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μια ιδιαίτερη και ευαίσθητη ομάδα και έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ στο παρελθόν. Ναι. Λοιπόν, τα αναπηρικά επιδόματα έρχονται όλα σε μας. Δεν έρχονται όμως όλα μαζί σήμερα. Εκείνο που εμείς έχουμε ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου είναι το πιλωτικό πρόγραμμα για τους ανθρώπους που κατοικούν στο λεκανοπέδιο Αττικής. Αυτοί έρχονται σε μας, μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά την αίτηση από ανθρώπους είτε στα κεντρικά του ΟΠΕΚΑ
είτε και στα κέντρα κοινότητας 50 δήμων του Λεκανοπεδίου Αττικής. Υπάρχει εκεί προσωπικό το οποίο θα τους καθοδηγήσει για την αίτηση. Εκεί που δημιουργούνται κάποιες δυσχέρειες είναι στο πώς θα συνταχθεί από τους γιατρούς ο ηλεκτρονικός φάκελος του κάθε ενδιαφερόμενου. Και ζητάμε την κατανόηση από τους γιατρούς. Το σύστημα είναι ηλεκτρονικοποιημένο, είναι πολύ εύκολο. Έρχονται όλα τα στοιχεία του ασθενούς και του γιατρού στην πλατφόρμα. Είναι μέσω της πλατφόρμας της συνταγογράφησης. Και επομένως διευκολύνεται η συμπλήρωση κύριε της Πλιάκη, νομάτευσης. Κύριε Πλιάκη, το θέμα είναι ένα το οποίο έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνιες παθήσεις, χρόνια θέματα, δηλαδή είναι ακροτηριασμένοι, πράγματα που δεν αλλάζουν, αλλά τους ζητούσαν από τις επιτροπές να περνάνε κάθε τρεις και λίγο. Όταν ο άλλος έχει τέτοιο θέμα και τέτοιο έτσι, πρόβλημα. Άνθρωποι αποδεδειγμένα που ήταν ανάπηροι, έτσι δεν βγαίνει κάτι. Σας καταλαβαίνω απολύτως και είναι αυτός ο στόχος μας πολύ σύντομα να περάσουμε και σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει όμως να διεξέλθουμε το πιλωτικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο θα επεκταθούμε και σε όλη την Ελλάδα. Και καλά το κάνετε στάδιο... και αναφέρεστε και στα πιλωτικά προγράμματα, όμως για κάποιους αυτό το οποίο αναφέρει η Μάριον και επιμένει και ο Νίκος αποτελεί προτεραιότητα και συνθήκη ζωής. Δεν διαφωνούμε. Ακριβώς είναι ίδιοι και οι δικοί μας οι στόχοι. Ακριβώς αυτοί. Εμείς μέσα από αυτό το ηλεκτρονικοποιημένο σύστημα το οποίο θα κλείνει το ραντεβού αυτομάτως, δεν θα χρειάζεται να κουβαλάει ο ενδιαφερόμενος μαζί του τις εξετάσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Θα λιγοστέψει ο χρόνος ο οποίος θα χρειαστεί για να περάσει από τα ΚΕΠΑ και θα λιγοστέψει σημαντικά ο χρόνος απονομής της σύνταξης. Πάντως, κύριε Μιλάμε Πλιάκη, όμως κύριε για Πλιάκη, το πιλωτικό. Κύριε Πλιάκη, πάντως να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μείνει ανάπηρος, έχει χάσει τα δύο του πόδια, τα δύο χέρια, δεν μπορεί να δουλέψει. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Ούτε θα βγουν τα πόδια. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσε ο άνθρωπος. Δυστυχώς. Δεν είναι λογικό. Άρα γιατί να περνάει κάθε ξαναπερνάει. Χρόνο δεν... να αποδεικνύει την αναπηρία του. Να σας επισημάνω κάτι. Αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε στις νέες αιτήσεις. Οι παλιές αιτήσεις με τη λήξη του πιλωτικού προγράμματος θα περάσουν και αυτές μέσα στο σύστημα. Όχι δηλαδή με επανεξέταση. Όχι με επανεξέταση. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Πότε. Χρονοδιάγραμμα. Εμείς εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε το σύστημα σε όλη την Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα να αρχίσει να πληρώνονται όλα τα αναπηρικά από τον ΟΠΕΚΑ, ενώ τώρα πληρώνονται σε άτακτες ημερομηνίες από τους επιμέρους δήμους. Αυτό φεύγει από τους δήμους. Μάλιστα, και έρχεται σε εμάς και θα γίνει με πλήρως ηλεκτρονικοποιημένο σύστημα. Κύριε Διοικητά, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν μπορώ να πω κάτι και για τους ανασφάλιστους υπερήλικες, οι οποίοι είναι και αυτός ένας ευαίσθητος τομέας. Ετοιμάζουμε καινούργια πλατφόρμα και για αυτούς για να γλιτώσουν την πολλή γραφειοκρατία. Είναι μια κατηγορία που έχει πολλά χαρτιά. Με το νέο σύστημα θα ελαχιστοποιηθούν τώρα τα χαρτιά. Ο ανασφάλιστος υπερήλικας να μπει σε πλατφόρμα, είναι λίγο σαν το στα κέντρα κοινότητος θα συμπληρώνεται θα δηλαδή. Θα η πλατφόρμα. Στα κέντρα κοινότητος και στις υπηρεσίες του οργανισμού μας που έχουμε και 9 περιφερειακές στις περιφερειακές υπηρεσίες όλη τη χώρα. Υπερήλικες τι ηλικία δηλαδή να είναι από 67 χρονών και άνω. Ανασφάλιστοι υπερήλικες. Είναι αυτή τη στιγμή δίνουμε περίπου σε 32.500 ένα επίδομα και κάποιοι από αυτούς είναι παλαιότεροι συνταξιούχοι. Πάλι ανασφάλιστον. Κύριε Πλιάκη, έτσι όπως το είπατε, αυτό είναι χρήσιμο. Απλώς πάλι υπάρχει το σοκ της σύγκρουσης των δεδομένων. 67 και πάνω είσαι υπερήλικας, αλλά πρέπει να δουλεύεις μέχρι τα 67. Δεν έχει ενδιάμεσο. Όχι, είναι ανασφάλιστον υπερήλικο. Όχι, λέω συνολικά. Και πώς είναι τα πράγματα τώρα, κύριε Πλιάκη. Ναι. Στα 67 βγαίνεις στην αυτή σύνταξη. Αυτή τώρα, κύριε Διοικητά, είναι μια σύνταξη 360 ευρώ. Μάλιστα. Περίπου και καλύπτει και υγειονομική. Ναι, έχουν και υγειονομική. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς δεν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απαντήσατε σε ερωτήσεις. Πάρα πολύ. Είστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση. Να σας καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα προστατευτούμε. Ιδιώτες.